Ανατροπή και πάλι στο σκηνικό με τις εργασίες αποκατάστασης του κλειστού κολυμπητηρίου στην κοιλάδα των Αγίων Εναργύρων, καθώς νέα προβλήματα φάνηκαν στον ορίζοντα. Ενώ οι σκαλοσιές είχαν στηθεί και ο εργολάβος ξεκίνησε τις εργασίες, ήρθε αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο θέαμα, καθώς διαπιστώθηκε πως η εικόνα των δοκών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Τα διαβρωμένα σίδερα και χαλίκια είναι κάτι που δεν περίμεναν να αντικρίσουν. Άλλωστε, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Ο αντιδήμαρχος έργων Αθανάσιος Γάτσιος κάνει λόγο για επικίνδυνη κατάσταση που διαγράφει το μέλλον του κολυμπητηρίου δυσίωνο. Η ανάδοχος εταιρεία έκανε παύση εργασιών καθώς αρνήθηκε να συνεχίσει το έργο κάτω από αυτές τις συνθήκες και τώρα αναμένονται τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που θα διενεργηθεί ώστε να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το εσωτερικό από τα μπετά στις δοκούς του κτηρίου. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε τονίσει και όπως γνωρίζουν όλοι οι ΣΕΡΕΙ, στο κολυμπητήριο είχαν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα με κάποια φουσκώματα, να το πω έτσι πολύ απλά, από το φέροντα οργανισμό, από τα τσιμέντα και με κάποιες πτώσεις. Θεωρήσαμε και κάναμε μια έτσι μακροσκοπική μελέτη από κάποιους ειδικούς ότι εάν θα αποξυλώσουμε αυτά και θα τα αποκαταστήσουμε έτσι όπως πρέπει να τα αποκαταστήσουμε, θα λυνόταν το πρόβλημα. Βγάλαμε μια εργολαβία, αναθέσαμε μέσα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες σε πολύ σύντομο διάστημα, ανεξάρτητα αν έξω φαίνεται αργό το διάστημα, αλλά είναι πάρα πολύ σύντομο, σας διαβεβαιώνω, γιατί κάποια πράγματα στο δημόσιο δεν μπορούν να γίνουν πατώντας ένα κουμπί ή δεν είναι ένας ιδιώτης ο οποίος αναθέτει την επόμενη μέρα κάποια εργασία σε κάποιον. Πρέπει να ακολουθηθούν διαδικασίες και αυτές τις διαδικασίες τις πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αναθέσαμε λοιπόν το έργο, πήγε η εταιρεία εκεί να κάνει την αποξύλωση στο βαθμό που ελπίζαμε ότι θα ήταν και ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι η αποξύλωση, ο χώρος μέσα, δηλαδή αυτές που πήγαμε να αποξυλώσουμε, οι κολόνες, οι όρθιες, γιατί με αυτές ξεκινήσαμε, ήταν πολύ σαθρές. Δηλαδή, δεν μπορούσε να γίνει δηλαδή, αντιληπτό με ορατό μάτι κοιτώντας αυτές τις κολόνες. Έπρεπε να το δεις σε πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό ακόμη και από το πώς μελετήθηκε στις επιφανειακές αθρές επιφάνειες δεν φαινόταν ότι θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς πήγαμε πρώτα και αποξυλώσαμε κάποιους αεραγωγούς παλιούς που είχε στις όρθιες κολόνες και σε ορισμένες των περιπτώσεων μόλις αποξυλώναμε τη λαμαρίνα, να το πω έτσι, που είναι ο αεραγωγός, έπεφτε από μόνο του χωρίς να χτυπήσουμε καν εμείς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο θέμα, τεράστιο, δηλαδή να πάμε μέσα και να δούμε και τα σίδερα, ότι ακόμη και αυτά τα σίδερα, τα τσέρκια σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν φαγωμένα, αλλά και η σύνθεση του μπετού να είναι τέτοια αλλοιωμένη που προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα. Σε βαθμό που η ίδια η εταιρεία η οποία δούλευε μέσα είπε ότι φοβάμαι μην γίνει οτιδήποτε άλλο και δεν περπατάμε. Δηλαδή οι αποξυλώσεις ήταν πολύ περισσότερες από αυτές που και αν χτυπούσαμε που πρέπει να χτυπήσουμε ακόμη, θα ήταν ακόμη πιο σαθρή επιφάνεια και με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εργασίες αυτή τη στιγμή.
Περιμέναμε την έκθεση της εταιρείας για να μας πει ακριβώς τι θα κάνει. Χθες ήρθε η έκθεση της εταιρείας και μας είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση στην οποία εμείς έχουμε συμφωνήσει. Και έχουμε αναθέσει τώρα σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη να πάει να πάρει καρότα, δηλαδή να πάρει από μέσα έξω εντελώς, να δει μέσα τη στατική δυνατότητα αυτής της, μέχρι που φτάνει δηλαδή το πρόβλημα, να το λέω έτσι απλά. Δεν θα είναι ουσιαστικά, ναι, δεν θα είναι μελέτη, θα είναι δειγματοληψία. Θα είναι δειγματοληψία. Δηλαδή θα πάρουμε δείγματα μέσα από τα πετά για να δούμε σε τι κατάσταση ακριβώς βρίσκεται και από εκεί και μετά να δούμε ποιος είναι και ο τρόπος αποκατάστασης της όλης διαδικασίας. Ήταν ένα ενδεχόμενο που δεν περιμέναμε ότι θα προκύψει έτσι. Δεν ήταν δυνατό να το γνωρίζουμε έτσι όπως ήταν μέχρι τώρα. Ο κύριος Γάτσιος αναφέρει επίσης πως η διάβρωση στις κολόνες είναι τόσο ορατή που ακόμη και ο πιο αδαής πολίτης μπορεί να αντιληφθεί πως είναι επικίνδυνες. Η ασφάλεια των χρηστών του κολυμβητηρίου παραμένει να είναι το πρώτο μέλημα της Δημοτικής Αρχής. Το αν θα συνεχιστούν οι εργασίες και το πότε, αυτό μπαίνει στην αναμονή. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δυστυχώς όμως είναι μια πραγματικότητα και όπως αντιλαμβάνεστε, το πρώτο μέλημα και της Δημοτικής Αρχής αλλά και του οποιοδήποτε ανθρώπου που σκέπτεται είναι η ασφάλεια. Και μάλιστα η ασφάλεια μέσα σε έναν χώρο που μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως παιδιά. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στη συνέχεια. Εγώ επειδή αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι θα έχει προβλήματα η όλη η διαδικασία, εννοώ διαμαρτυρίες πολύ λογικές κτλ. Θα συνιστούσα σε γονείς, σε συλλόγους να πάνε να δουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση και δεν χρειάζεται να είναι επιστήμονες, θα αντιληφθούν ότι ο χώρος δεν είναι ο καταλληλότερος. Τι μπορείτε να γνωρίζετε, ποια θα είναι η εξέλιξη και τι θα πρέπει να απαιτηθεί από εδώ και πέρα για να γίνει η εργασία? Επειδή είναι δύσκολο θέμα, είναι καθαρά επιστημονικό πλέον, από εδώ και πέρα θα πρέπει να διερευνηθούν πιο σοβαρά επιστημονικά τα πράγματα ακριβώς σε ό,τι αφορά την στατική του δυνατότητα αυτού του κτίριου και ενδεχομένως να προταθούν κάποιες λύσεις εκεί, που ενδεχομένως όμως να είναι και τέτοιες οι λύσεις που να μην αξίζει τον κόπο να, ή να είναι μακροχρόνια τέτοια υποστηλώματα να μπουν, τα οποία θα είναι πολύ και το κόστος μεγάλο αλλά και ο χρόνος μεγάλος. Αυτά που λέω τώρα δεν είναι το απόλυτο, γιατί δεν έχουμε το σύνολο της μελέτης αυτή τη στιγμή, το σύνολο του ελέγχου τέλος πάντων του φέροντα οργανισμού, αλλά τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αυτές τις δυνατότητες και θα ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλάμβανε και αποκατάσταση της πισίνας, καθώς είχε μεγάλες απώλειες ενέργειας. Δυστυχώς δεν γινόταν οι εργασίες συντήρησης όπως έπρεπε επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε αυτό το σημείο. Απλά να σας υπενθυμίσω μόνο και να σας πω ότι ταυτόχρονα με την αποκατάσταση έτσι όπως την είχαμε μελετήσει, είχαμε μελετήσει και στο διάστημα που θα ήταν κλειστό το κολυμβητήριο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ήταν το χρονοδιάγραμμά μας, είχαμε μελετήσει να αποκαταστήσουμε και την πισίνα η οποία έχανε 30 πόντους το 24ωρο, και με αποτέλεσμα να είχαμε πολύ μεγάλη απώλεια ενέργειας. Γι' αυτό και θέλαμε θα σας πω, στις 10 μέρες του Δεκεμβρίου που δούλεψε το κολυμβητήριο, πληρώσαμε 18.000 ευρώ φυσικό αέριο. Τεράστιο το ποσό. Έπρεπε λοιπόν αυτά να διορθωθούν. Τα είχαμε δρομολογήσει όπως και κάποιοι εναλλάκτες που έπρεπε να αλλάξουν. Ταυτόχρονα με την αποκατάσταση θα γινόταν και αυτά. Δυστυχώς θα περιμένουμε πρώτα να μας πούν οι ειδικοί επιστήμονες με ποιος μπορεί να είναι ο τρόπος αποκατάστασης και τι κόστος θα έχει και αν μπορεί να είναι. Και από εκεί και μετά θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Οι παρεμβάσεις που γινόταν διαχρονικά, κοιτάξτε, κάθε κτίριο όπως και κάθε οργανισμός ζωντανός ή όπως η μη ζωντανός, όπως είναι η ΟΑΣΗ, όλα είναι ζωντανοί οργανισμοί, θέλουν συντήρηση. Η συντήρηση αυτή γινόταν επιδερμικά και επιφανειακά, ό,τι φαινόταν να καλυφθεί, και από μέσα δυστυχώς δούλευαν τα πράγματα με άσχημο τρόπο. Και η υγρασία. Εννοείται και η υγρασία, και μάλιστα τι υγρασία, ένας χώρος ο οποίος δεν εξαριζόταν ποτέ, δεν δούλεψε ο εξαρισμός από ό,τι πληροφορούμε από την κατασκευή του ακόμη. Ένας χώρος ο οποίος δεν έχει μόνο μεγάλη υγρασία, αλλά έχει υγρασία με χημικές προσμίξεις μέσα, όπως είναι το χλώριο. Ένας χώρος ο οποίος είναι περίπου 50 χρονών κατασκευές, σίγουρα επιβαρύνει και αυτό.